Για 0,1 δεν πήρε χθες την πρώτη θέση. Για 0,1. Αλλά πήγε πολύ καλά. Γιατί, γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είναι απλά τα πράγματα. Έρχεται η Απολεόν. Κάποια vibe στο κοινό, στις συμπαίκτρες εδώ πέρα, διότι δεν θα ξεχάσω ότι έβαλες ένα τριάρι στη Χριστιάνα λόγω vibe. Οπότε σου λέει, βρε μήπως να το κάνω κι εγώ για μένα αυτό. Ναι. Μήπως όσο καιρό το κάνω λάθος. Εγώ νιώθω ότι δίνω vibe, απλά σήμερα έκανα καλά, σήμερα κάτι ένα έξτρα παραπάνω. Λοιπόν, κοριτσάκι μου γλυκό, πρώτη φορά σε βλέπω έτσι ή περίπου έτσι, πολύ ωραίο. Θέλω να μου πεις πού πηγαίνεις. Κοίτα, να πω αρχικά ότι εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, το task από την άποψη το ότι νόμιζα ότι δεν επιτρέπεται να πάμε σε vintage μάγαζα. Ήταν δικό μου το λάθος αυτό. Εγώ το συζητήσαμε, δεν ξέραμε ότι μπορούσαμε να πάμε σε vintage και δεν το καταλάβω. Οπότε εγώ πήγα σε 5 μαγαζιά για να φτιάξω αυτό το look και έχω πάρει από 5 διαφορετικά μαγαζιά. Ναι, αυτό όμως είναι μια επίσης πολύ ωραία πρόταση για τα κορίτσια, γιατί μπορεί τα κορίτσια να μην. Τις κυρίες τέλος πάντων και τα κορίτσια κυρίες και τέλος πάντων όποιες ηλικίες είναι το κοινό που μας βλέπει. Ναι. Που μπορεί να μην αγαπάει τα vintage ρούχα, δεν είναι απαραίτητο ότι όλες θέλουν να ψωνίσουν από vintage άτικο. Ναι. Γι' αυτό ίσως θα με βλέπεις λίγο διαφορετική, γιατί. Είμαι λίγο διαφορετική, δεν συνηθίζω να κάνω τέτοιες καθαρές εικόνες από αλυσίδες. Ναι. Πού πηγαίνεις? Ένας φίλος μου παίζει αγώνα πάντελ τένις. Mm-hmm. Οπότε με έχει καλέσει και πάω να τον παρακολουθήσω και θα κάτσω στην κερκίδα απ' έξω. Θα του κάνω... Το πάντελ έχει πάρα πολύ πλάκα. Ναι, μου αρέσει. Έχω παίξει εγώ με τα παιδιά μου. Αλήθεια. Να με για μεγάλο γέλιο. Δεν έχω παίξει, έχω πάει όμως. Εντάξει, είναι και ωραία γυμναστική. Λοιπόν, βαθμολογήστε. Λοιπόν, είναι μια καλή βαθμολογία. Έχει και πολύ ωραία πράγματα, έχει και όχι τόσο ωραία. Έχει κάποια διάφορα, ναι. Και, ναι. Λοιπόν, Διονυσία μου, έχεις βάλει 2. Σαν εμφάνιση μου αρέσει, γιατί σε βλέπω πρώτη φορά διαφορετική από ό,τι φέρνεις. Μου αρέσει, σου κάνει ωραία σιλουέτα. Δείχνει το σώμα σου πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσουν οι γόβες. Αλλά δεν βλέπω, ρε εσύ Απολεόν, κάποια πρόταση. Μου αρέσει αυτό που βλέπω, αλλά δεν βλέπω κάποια πρόταση. Δηλαδή, αυτό το look μπορεί να το κάνουν. Να το κάνει μια κοπελίτσα εκεί έξω. Κοίταξε να δεις. Έχω βάλει καλτσάκι από 2 γιαγάντια. Έχω βάλει αντρικό παντελόνι. Έχω βάλει αυτή τη ζακέτα που φοριέται σαν μπολεράκι κανονικά και το έχω βάλει ανάποδα. Ξέρω εγώ, αν δεν είναι πρόταση. Ότι είναι όλο στο μπες και το έχω σπάσει με ροζ. Και αυτό πρόταση είναι. Τώρα, αν δεν ξέρω αν μου αρέσουν οι γόβες. Απλά συγγνώμη να κάνω μία παρατήρηση γιατί. Θα το ξεχάσω και θα το θυμηθώ τις επόμενες ημέρες και θα πούνε πάλι δεν τεκμηριώνεστε και λες αλλά τι άλλο και τα λοιπά. Τι θέλεις, κορίτσι. Απορώ η μορτασία βάζει 2 στην Ντένι και 2 στην Απολεόν τώρα. Τι θες τώρα. Δηλαδή βλέπεις το... Τι θέλω. Ναι. Δεν μπορεί να βλέπεις την Ντένι που δεν έχει όχι καμία απολύτως πρόταση. Καμία απολύτως πρόταση και να βάζεις 2. Να βλέπεις την Αμάντα και την Ελεάνα και να βάζεις... 3. Η Αμάντα και η Ελεάνα είναι το ίδιο ακριβώς σε μένα. Για το 2 της Ντένι το σκέφτηκα με το που είδα και τις υπόλοιπες βαθμολογίες ότι θα έπρεπε να είναι άσος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, άμα το πάμε έτσι, και η Απολεόν με την Αμάντα αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο. Που έβαλα και στην Αμάντα 3. Άρα 2. Τι λες, κατάλαβες το σκεπτικό. Δεν καταλαβαίνεις. Θα έπρεπε να έχεις βάλει 1 λοιπόν στην. Δεν σου λέω ότι θα βάλεις, αλλά σου λέω. Συμφωνώ για την Ντένι. Στο τέλος της εβδομάδας που θα βγούμε πάλι εκεί πάνω προτινόμενες. Συμφώνησα. Μα συμφωνώ. Έλα, εντάξει, φτάνει. Συμφώνησα. Τι φωνάζεις, παιδί μου, μέσα. Μα τι πρέπει να μου κάνει τώρα κήρυγμα. Κοίτα τις δικές σου βαθμολογίες. Δεν σου κάνω κήρυγμα. Μπερδεύεσαι. Αλλά αν θα βγω εγώ αυτή την εβδομάδα προτινόμενη και βγεις κι εσύ και βγει κι άλλη μία κοπέλα, μία φίλου, ξέρεις τι θα κάνω. Θα φύγω εγώ για να βγείτε μετά 2 στη σέντρα να φύγει άλλη μία. Θα σ' άρεσε, όχι. Λες. Θα αυτό φύγω και είναι αυτό που κολλάει. Τέλος για να βγείτε μετά για να δω αν σας αρέσει αυτό που κάνεις. Να σου πω ότι εννοεί. Αυτό που εννοεί είναι ότι επειδή πλέον παίζουμε για το 0,1 και το 0,2,
όταν κάνουμε κάτι λάθος στις βαθμολογίες μας και για 0,1 θα πω εγώ τώρα, θα βγω εγώ προτινόμενη, εσύ προτινόμενη και η Δώρα. Συγγνώμη, εσείς πάντα σώσουμε. Είσαστε σωστές σε όλες τις βαθμολογίες. Γιατί εγώ μόλις παραδέχτηκα ότι, okay, έκανα λάθος. Ναι. Και εγώ το σκέφτηκα με το που γύρισα το πίνακα. Αλλά δεν μπορούσα να αλλάξω το βαθμό. Εγώ δεν ήμουν σήμερα. Τι να κάνω, να αρχίσω να αλλάζω όλες μου τις βαθμολογίες για ένα άλλο βαθμό. Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει αυτό το My Style Rocks, τη μία δεν το καταλαβαίνει, την άλλη, αχ, έκανα λάθος. Την άλλη, αχ, δεν και το. Η Αμάντα, και η Αμάντα, δύο έβαλε στην Τένι, άρα σταμάτα. Μην που κατηγορεί συνέχεια εμένα και μην προσπαθεί να βρει ένα θύμα. Δεν πηγαίνει αυτή η παρατήρηση Διονυσία στην Αμάντα, γιατί η Αμάντα έβαλε τρία τώρα στην Απολεόν. Γι' αυτό λοιπόν σου λέει. Είναι το ίδιο, μήπως αφού έχεις αναγνωρίσει ότι έχεις βάλει έναν βαθμό παραπάνω. Άμα είναι έτσι, τότε θα έπρεπε να ξεκινήσω. Γιατί δεν έβαλες και εδώ έναν βαθμό παραπάνω που είναι καλύτερη η προσπάθεια. Άμα αυτό είναι έτσι, τότε θα έπρεπε να ξεκινήσω να βάζω τεσσάρια μετά από ένα σημείο. Μορτασία μου, νομίζω κατάλαβες τι λέμε. Εγώ πάρα πολύ κατάλαβα τι λέμε. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω και βαθμολογώ το ίδιο. Επειδή έκανα λάθος ένα βαθμό, δεν θα αλλάξω όλες τις βαθμολογίες. Σε μία τελική, λάθος ένα βαθμό. Κοίταξε, την προηγούμενη εβδομάδα με κατηγορούσατε ότι έχω μαλώσει με την Τένι. Τώρα που ξαφνικά κατά λάθος μπήκε ένας βαθμός παραπάνω, να με κατηγορήσεις ξανά ότι βάζω στην Τένι παραπάνω. Πριν από αυτό, πριν δύο εβδομάδες, πάλι με κατηγορούσατε ότι βάζω στην Τένι παραπάνω. Λοιπόν, φτάνει με αυτό το θέμα με την Τένι. Έχεις μαλώσει με την Τένι και τις έβαζες χαμηλές βαθμολογίες. Δεν μαλώσαμε, μωρέ, έλα, φτάνει. Έλα, απλά θες να δημιουργήσεις θέμα. Θες να δημιουργήσεις θέμα συνέχεια. Αυτό κουράζει. Κούρασε αυτό το πράγμα πια. Λοιπόν, θες να με στοχοποιεί συνέχεια. Δεν σε στοχοποιώ και κάποια άλλη. Δεν έχεις αιμονή μαζί. Λοιπόν, επειδή πήρα πολύ χρόνο εδώ πέρα, λέω λοιπόν, ωραία. Έχω αιμονή με σένα, Μορτασία. Αυτό φαίνεται. Ζηλεύω τον ντύσιμό σου, φαίνεται. Ζηλεύω τα ακριβά σου ρούχα αυτό και έχω αιμονή φαίνεται. Με σένα. Δεν έχω ποτέ μαζί με σχολιάζεις άμα δεν έχεις μαζί σου. Δεν έχει μαζί σου θέμα. Έχει επειδή βάζεις σε μένα παραπάνω. Αυτό, την Τένι, ζηλεύω πολύ μέτρα. Εμένα έχει θέμα. Αυτό σου λέει τόση ώρα. Okay. Το θέμα είναι γιατί βάζεις σε εμένα και ανεβαίνω εγώ λίγο παραπάνω. Αυτό, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ναι, αυτό γιατί είναι. Κάθεται και σκέφτεται ότι για 0,1 το θέμα είναι για μένα που βάζεις. Θα βγει μια άλλη για άλλη. Για άλλη δεν έχει πει. Που βάζεις σε εμένα παραπάνω έχει το πρόβλημα. Δεν έχει μαζί σου. Παιδιά, ας το πω κάτι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γίνεται να σχολιάσουμε λίγο την Απολεόν, γιατί είναι λίγο άβολο. Κάθεται εδώ πέρα, φοράει και την κουρούκλα τη, δεν μιλάει και καθόλου και δεν έχει ακούσει και τίποτα για αυτό που έχει συγγνώμη, κάνει. Συγγνώμη, Απολέον, απλά. Έλα. Ολοκλήρωσε για να μπορέσει να πάει και αυτό λέω ότι δεν βλέπω κάποια πρόταση. Μου αρέσει πολύ η σουλουέτα σου. Είσαι πολύ όμορφη. Δεν μου αρέσουν οι ροζ. Μου φαίνονται λίγο άκυρες οι ροζ, οι λουστρίνοι γόβες. Αυτό γι' αυτό σου έβαλα δύο. Μάλιστα. Παρόλα αυτά που ακούστηκαν, που καθόσουν εδώ πέρα υπομονετικά και περίμενες, πολύ ωραίο αυτό, θέλω να σου πω εγώ τώρα ότι η βαθμολογία σου, ο μέσος όρος αυτής δηλαδή, είναι 2,8, που είναι ένας πολύ καλός μέσος όρος και μπορείς να πας μπροστά στους κριτές.